Ήρθε η ώρα όμως να καλωσορίσουμε στην παρέα μας, το σημερινό μας καλεσμένο, έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπήσαμε ιδιαίτερα μέσα από καθημερινά σύριαλ που κάνανε τεράστια επιτυχία και τον οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ που φιλοξενούμε αυτόν τον καιρό στην πόλη μας. Για να δούμε ποιος είναι. Σήμερα κοντά μας είναι ο Χρήστης Χατζηπαναγιώτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθατε. Τέτοιες εποχές πρέπει να λέμε πάντα δόξα τω Θεώ, ε. Αφού είμαστε καλά στην υγεία μας, δόξα τω Θεώ. Γενικώς. Πολύ περισσότερο τέτοιες εποχές. Έτσι ακριβώς. Τι κάνετε, ποιος καλός άνεμος σας παίρνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί και για μας καλός είναι ο άνεμος που μας παίρνει στη Θεσσαλονίκη πάντα. Γιατί έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτή την πόλη, την αγαπάμε πολύ, εννοούμε με το κοινό αυτής της πόλης, ναι, και με τους ανθρώπους της γενικότερα σαν ζωή, γιατί έχω ζήσει αρκετές φορές εδώ πολύ ωραία πράγματα, Πάσχα, διακοπές, έχω φίλους κλπ. Αλλά η μεγάλη χαρά για μας τους τοπιούς είναι όταν υπάρχει ιδιαίτερη σχέση με το κοινό και νομίζω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι ένα κοινό που αγαπάω πολύ και νομίζω ότι με αγαπάει κιόλας. Ναι, αυτό φαίνεται. Το έχετε αποδείξει κι εσείς, γιατί τόσα χρόνια, όπως και να είναι η σεζόν, διδυμάτε την πόλη μας, έρχεται. Προσπαθούμε, ξέρετε, να και φέτος το έργο ήταν προγραμματισμένο να πάει στην Αθήνα μέχρι τέλη Γενάρη. Λόγω της επιτυχίας ο παραγωγός μας ζήτησε να το συνεχίσουμε μέχρι το Πάσχα και δεχτήκαμε κι εγώ και η Μπέτη. Όταν μας έγινε όμως η πρόταση από το Σάκη το Γησγάκη να έρθουμε στο Αριστοτέλειο και οι δύο μαζί με ένα στόμα είπαμε αμέσως ναι. Και προσπαθήσαμε και πείσαμε και τον κύριο Μπάλα και έτσι βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Λοιπόν, Χρήστο, να μιλάμε και στον ελληνικό. Εννοείται. Γιατί για μας ένας... Εμείς είναι σαν να σε ξέρουμε κανονικά χρόνια ολόκληρα. Άστε καλά. Να ξέρεις. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Τι να πω τώρα εγώ, για δύο τόσο ωραία κορίτσια που είναι και χαρούμενα που είμαι εγώ. Είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλαμε να σου ετοιμάσουμε κάτι το οποίο θα χαρείς πάρα πολύ άμα το δεις, άμα το ακούσεις. Θέλαμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς σαν να έχεις γύρω σου οικεί αγαπημένα σου πρόσωπα. Ωραία, πάμε. Και πήραμε ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα. Γεια σας, κορίτσια. Είστε η κυρία Βίκη στο μικρόφωνο. Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όσους σας βλέπουν. Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Φυσικά να πούμε ότι είναι η Βίκη. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Από πότε έχετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο? Από χτες το βράδυ. Πολύ έκπληξη. Μας βοήθησες όμως, Βίκη, δεν μας πρόδωσες. Αλίμονο, δεν θα μπορούσα να προδώσω τον Χρήστο σε καμία περίπτωση. Κατά συνέπεια και εσάς, αφού τώρα ό,τι γίνεται συμβαίνει με εσάς. Λοιπόν, διαβάζουμε και ξέρουμε ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη φιλία, η οποία κρατάει χρόνια. Αυτή ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ο Χρήστος είναι ο πιο δοκιμασμένος μου φίλος, είναι η οικογένειά μου. Θέλω να μας πείτε, αν είναι εύκολο βέβαια, τα προτερήματα και τα λατώματα του Χρήστου. Oh. Oh. Δεν είστε κορίτσια για σπίτι, είστε κορίτσια για να κλείσετε. Όχι, γιατί. Όχι, κάνω πλάκα. Εντάξει, τι να σας πω. Τα προτερήματα του Χρήστου είναι πάρα πολλά. Είναι ένα πολύ γενναιόδωρο πλάσμα, πολύ ευαίσθητο, πολύ δοτικό. Όλα τα καλά του τα έχει στον υπερθετικό βαθμό. Όπως και τα κακά. Τα κακά του Χρήστου είναι πεισματάρης, είναι λίγο νευρικός όταν νιώθει ότι έχει δίκιο, βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο, ξέρεις. Είναι λίγο ισχυρογνώμων. Και ακατάστατος του το φύλαγα αυτό, γιατί με έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα. Να το! Αυτό είναι μεγάλο κουσούρι. Εντάξει. Είναι ένα σπουδαίο άτομο ο Χρήστος, πραγματικά. Και βέβαια είναι ο πιο, κατά τη γνώμη μου, από τους καλύτερους τοπιούς που έχουμε. Δεν έχω ξαναδουλέψει με τόσο ζωντανό ηθοποιό πάνω στη σκηνή και με άνθρωπο που πραγματικά να δίνει το 100% του καθημερινά σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε όλοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πρέπει όμως την ίδια ερώτηση να την κάνουμε και αντίστροφα, Βίκη, έτσι, για να είμαστε δίκαιες. Πες μας λοιπόν, Χρήστο, τα προτερήματα και τα ελαττώματα της Βίκης.
Η Βίκη έχει μόνο προτερήματα. Αυτά είναι τόσο σημαντικά. Μόνο. Ένα ελαττωματάκι τόσο, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο ακατάστατη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, ε. Νοικοκυροκόρησα, δε. Πείτε μας λίγο κάτι που έχω έτσι μεγάλη απορία. Βίκη μου, σε ποιο σημείο δοκιμάστηκε έτσι πολύ αυτή η σχέση και είπατε ότι εμείς είμαστε οικογένεια, είμαστε πραγματικοί φίλοι. Τι έτυχε στη ζωή σας και είδατε ότι πραγματικά είστε ο ένας για τον άλλον? Αχ, κορίτσι μου, τι να σου λέω τώρα. Κοίταξε, τι έτυχε στη νομίζω ζωή. Ότι, νομίζω ότι αυτό που λέει και το έργο μας, ότι στις δύσκολες στιγμές ο ένας έχουμε ανάγκη τον άλλον. Και έτσι νομίζω ότι έτσι προχώρησε αυτή η πολύ φιλική σχέση. Γίναμε πολύ φίλοι στην αρχή. Εξαιρετικά πολύ φίλοι. Ήταν η κολλητή μου, όπως και είναι ακόμα. Και αυτό μας οδήγησε σιγά σιγά σε αυτή τη συγκατοίκηση. Εντάξει, συνήθως οι δυσκολίες είναι αυτές. Γιατί ξέρεις, τις χαρές τις περνάς και τις μοιράζεις εύκολα με όλους. Έτσι. Οι δυσκολίες και είναι αυτές που σε κάνουν να αντιλαμβάνεσαι αν μπορείς να τις μοιραστείς με έναν άνθρωπο. Και ο Χρήστος, εμένα προσωπικά, με ωφέλησε πολύ ίσως στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δηλαδή ήταν ευλογία Θεού, ήταν δώρα από το Θεό. Άρα πρέπει να νιώθετε πολύ τυχεροί έτσι και οι δυο σας που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και σε αυτόν τον καιρό που ζούμε έχετε ο ένας τον άλλον. Αστειεύεσαι. Σαφέστατα. Αστειεύεσαι. Σαφέστατα. Είναι μεγάλη τύχη. Είναι ευλογία να έχεις έναν άνθρωπο σαν τη Δίκη δίπλα σου. Είναι να φέρεις πιο συχνά, βρε Χριστό. Εμείς πραγματικά όμως σας ζηλεύουμε, γιατί τέτοιες σχέσεις αληθινές, γιατί βλέπω και τον Χρήστο Βίκη που τον έχουμε δίπλα μου, μιλάει για σένα, δίπλα μας, μιλάει για σένα και εκφράζεται με τα μάτια του, ρε παιδί μου, δείχνει ότι σε αγαπάει, δείχνει ότι λάμπει πραγματικά και ακούω και σένα που μιλάς με πολύ τρυφερότητα για αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο και είναι πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μιλήσει για μένα, νομίζω ότι θα μιλήσει για την παράσταση και μ' άρεσε αυτό. Έμα δεν μ' αφήσατε. Θα φτάσω και εκεί. Θα μπορούσατε να γίνει κάτι και να χαλάσει αυτή η φιλία? Τι θα μπορούσε να γίνει που πιστεύετε ότι θα τη χαλάσει αυτή η φιλία? Χτυπάει ξύλο. Δεν θα μπορούσα να αρχίσει να τακτοποιεί τα πράγματά του. Κοίταξε, αυτά δεν τα ξέρεις ποτέ στις ανθρώπινες σχέσεις. Εννοώ ότι μπορεί να συμβεί. Ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή είναι μια σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα και έχει δοκιμαστεί, ότι ξέρεις, έχει αντέξει σε τόσα χρόνια, οπότε θα αντέξει και στον χρόνο. Δηλαδή είναι μια σχέση ζωής. Δεν είναι, νομίζω, κάτι περαστικό. Όπως έχει αποδείξει ήδη και η ιστορία. Και νομίζω ότι είστε και από τα λίγα παραδείγματα στον χώρο της showbiz που έχετε μια τόσο στενή φιλία, που κάνετε την ίδια δουλειά. Εντάξει. Που είστε αντίθετα φύλλα, ναι. Δηλαδή παίζουν όλα ρόλο όμως. Όλα. Ναι. Εντάξει, ναι, ενδεχομένως έχεις δίκιο. Θέλω να σου πω λοιπόν, τώρα που αναφέρθηκες και στη δουλειά την κοινή που κάνουμε, ότι καλά, είναι η πρώτη φορά, εγώ είμαι πολύ λιγότερα χρόνια από τον Χρήστο στη δουλειά, είναι η πρώτη φορά πάντως που ύστερα από αρκετά χρόνια που δεν είμαστε μαζί στο θέατρο. Στην αρχή μου κόστησε πάρα πολύ, γιατί πέρα από την ασφάλεια, ξέρεις πως είναι και η δύναμη της συνήθειας. Βέβαια. Εμένα ακόμα μου κοστίζει πολύ. Ναι. Όταν όμως ο Χρήστος, ρε παιδάκι μου, όταν αποφάσισε να κάνει αυτό το έργο, που ήταν μια απόφαση που εγώ τη θαύμασα πάρα πολύ, από την άποψη ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, συνήθως ένας τοπίος σαν τον Χρήστο που έχει μάθει να γεμίζει τα θέατρα, επιλέγει ένα έργο ίσως πιο ανάλαφρο, με έναν πιο μεγάλο θίασο, ξέρεις, ναι. Προσαρμοζόμαστε ανάλογα τις εποχές. Ο Χρήστος κόντρα σε αυτό και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς επέλεξε ένα έργο επειδή πραγματικά το θέλει η ψυχή του. Με δύο μόνο άτομα, θα μου πεις, είναι δύο άτομα που κάνουν για 15, έτσι. Έτσι. Και ο Χατζηπαναγιώτης και η Βαλάση, ο καθένας με το δικό του δρόμο, είναι, θεωρώ, μια πολύ σημαντική μαγιά. Και μπράβο του, τον τιμάει αυτό που έχει κάνει. Ακριβώς. Είναι όμως, κορίτσια, ένα τόσο συγκινητικό έργο και τόσο ωραίο έργο, που μόλις πήγα και είδα, δηλαδή, στην πρεμιέρα, ειλικρινά,
σας το λέω, δεν το λέω επειδή συμμετέχει, πρωταγωνιστεί ο Χρήστος σε αυτή τη δουλειά. Είχα πολύ καιρό να δω τέτοια παράσταση, να κλάψω να και να γελάσω με την ψυχή μου συνάμα. Εμείς θεωρούμαστε τυχεροί στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς προσωπικά, αλλά και όλη η πόλη, να τον απολαύσουμε και θα μας τα πει και ο ίδιος αφού τον έχουμε εδώ. Βίκυ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να απολαύσετε αυτή την παράσταση στο Αριστοτέλειο, γιατί αξίζει τον κόπο. Την ψηφίζω δαγκωτό, μην τη χάσετε. Χρήστο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κοριτσάκια από το νου σας. Θα τον προσέχουμε. Χρήστο, θέλεις να της πεις κάτι? Την ευχαριστώ και την αγαπώ. Ωραία, θα ανέβεις Βίκυ να τον δεις, να τη δεις την παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παίζουμε τις ίδιες μέρες, γιατί κάνω και εγώ τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Αλμοδόβαρ. Εκεί να δείτε μια παράσταση, μια υπέροχη παράσταση, και η Βίκυ εκεί σαρώνει, όπως και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί όπως ξέρετε αγαπώ Θεσσαλονίκη, περνάω σούπερ όταν έρχομαι. Το ξέρουμε και εμείς. Για μια ψήφο εμπιστοσύνη. Και εμείς αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Θα είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια. Η κρίση σας έχει επηρεάσει καθόλου? Ωραία έκπληξη ήταν. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Ωραία έκπληξη, ωραία, χαίρομαι πολύ. Νιώθω ότι σας έχει επηρεάσει η κρίση. Μα ποιον δεν έχει επηρεάσει η κρίση? Είναι δυνατόν να μην μας επηρεάσει η κρίση? Αυτό που ψυχολογικά πιο μας. Πολύ ή στην τσέπη σας? Ψυχολογικά και στην τσέπη και παντού. Κοίταξε. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη ζωή δεν είναι όλα τα πράγματα φράγκα. Έτσι το βλέπαμε μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό είναι, το ξέρουμε όλοι, ότι έτσι το βλέπαμε όλοι. Αυτή η ζωή δεν είναι μόνο. Αυτό λέει και ακριβώς και το έργο. Ότι σε αυτή τη ζωή έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε το διπλανό μας με διαφορετικό μάτι. Έχουμε ανάγκη την αγάπη. Χωρίς την αγάπη και χωρίς τη συμπόρευση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε ανάπηροι άνθρωποι. Είμαστε ανάπηροι έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας κουβαλάει τη δικιά του αναπηρία. Όπως λέει και ο ήρωας που υποδίωμαι. Αλλά το μοναδικό φάρμακο για αυτό το πράγμα είναι η αγάπη. Πώς βλέπεις την κατάσταση, Χρήστο, όμως, στην τηλεόραση φέτος? Έχουν γίνει πολύ λίγα ελληνικά σύριαλ και αντίθετα με ό,τι περιμέναμε και αντίθετα με τα πολύ καλά νούμερα που έχουν κάνει, πολλά από αυτά υπάρχει δυσκολία για την συνέχεια τους. Ναι, υπάρχει δυσκολία γιατί τα πράγματα είναι πολύ στενά οικονομικά, πολύ περισσότερο στενά από όσο νομίζουμε και φανταζόμαστε, έτσι νομίζω. Οπότε τα πράγματα, ξέρεις, άμα δεν υπάρχουν λεφτά, τι να γίνει, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Είναι λυπηρό. Ξέρεις τι, είναι λυπηρό, αλλά απ' την άλλη σου λέω, επαναπροσδιορίζονται πολλά πράγματα μέσα από αυτή την κρίση. Ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει ξανά μέσα του, να κοιτάξει, όπως είπαμε, το διπλανό του. Η αλληλεγγύη που έλεγε πριν, το θέμα που είχατε με τον Αντώνη το Ρέμο. Εγώ θαυμάζω και εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους εθελοντές που ξεβιτρώνουν σαν τα μανιτάρια αυτή την εποχή, τους βλέπω συνέχεια. Αυτό είναι το καλό της κρίσης, νομίζω. Βλέπω τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον συνάνθρωπο και τους θαυμάζω και τους εκτιμώ απεριόριστα. Γιατί εγώ δεν το κάνω πολύ. Το κάνω, αλλά δεν το κάνω με τη θέρμη και με την πίστη που το κάνουν αυτοί. Ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, ο εθελοντισμός θέλει να αφιερώσεις χρόνο, να αφιερώσεις μέρος της ζωής σου σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, ο καθένας μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο αυτό, αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό όταν το βλέπεις να γίνεται, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους. Αυτό είναι σπουδαίο. Παρακολουθείτε τηλεόραση? Βλέπετε τηλεόραση? Όταν θέσετε στο σπίτι, ας πούμε, θα την ανοίξετε ή θα προτιμήσετε να διαβάσετε ένα βιβλίο? Εντάξει, και βιβλία διαβάζω, αλλά βλέπω και τηλεόραση, ναι. Μας παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη ο Δημήτρης Κοντομινάς, ο μεγαλομέτοχος του Αλφα. Να διαβάσετε ένα, σας προτείνω και προτείνω και στον κόσμο, πήγα χθες την παρουσίαση του βιβλίου, του αγαπημένου μου του Λάκη του Παπαστάθη, «Το καλοκαίρι θα παίξω κλουτεμνίστρα», και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και πρέπει να το διαβάσουμε.